περίεργη. Έχουμε ένα τραγουδιστή, ο οποίος συμμετείχε στο Voice του Sky. Ένας πολύ ταλαντούχος τραγουδιστής. Μια πολύ καλή φωνή. Και καταγγέλει δημοσίως ότι τον έπεσε σεξουαλικά ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου. Την αποκάλυψη έκανε στην εκπομπή της Μαρίας Καραγιάννης στον Art FM 90,6. Celebrity το Σαββατοκύριακο στις 3.30. Πάμε να ακούσουμε λίγο την καταγγελία του νεαρού τραγουδιστή, γιατί είναι νέος ηλικία, επαγγελματίας τραγουδιστής. Πάμε να ακούσουμε την καταγγελία του και αμέσως μετά θα τον έχουμε ζωντανά να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα όσα έζησε, γιατί δυστυχώς αυτά είναι γεγονότα τα οποία βλέπουμε και παρατηρούμε και ακούμε σχεδόν καθημερινά. Για να δούμε. Σεξουαλική παρενόχληση έχεις δεχτεί? Ήμουν σε κάποιο μαγαζί, ήρθε επιχειρηματίας, ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας. Μου πέταξε ό,τι λουλούδι είχε στο μαγαζί και με φώναξε μετά. Πήγα στο καμαρίνι μου, τέλειωσα. Ήρθε ο σερβιτόρος και μου είπε ότι αν θέλω, ρε παιδί μου, να πάω στο τραπέζι να με κεράσει ένα ποτό και τα λοιπά, να τον ευχαριστήσω. Θα το έκανα έτσι κι αλλιώς, να πήγαινα να τον ευχαριστήσω κτλ. Πηγαίνω και μόλις έκατσα εκεί ξεκίνησε η όλη η φάση το να με ενοχλεί και να με πειράζει με ένα κάπως και να αισθάνομαι άβολα. Προσπάθησα να αποφύγω, λέω μήπως ξέρω εγώ τι να πω, δεν είχα χάσει και την ώρα. Και από εκεί πέρα μου πρότεινε αυτό. Δηλαδή μου έβγαλε ένα μάτσο λεφτά, να σου το πω και έτσι. Και μου λέει πάρτα και έλα ένα βράδυ μαζί μου. Λέω, πόσα δηλαδή, τι πέταξε, μοβ και πράσινα. Τα πάντα. Έβαλε το χέρι του, ρε παιδί μου, πάνω στο πόδι μου, στο μπούτι μου, ξέρεις. Και πίστευα πως θα ήταν κάτι, ξέρεις, είσαι πολύ καλός, ρε παιδί μου, ξέρεις. Δεν το πήρα τόσο, αλλά μετά άρχισε και με ενοχλούσε αυτό, δεν το έπαιρνε. Και άρχισε και να το τρίβει το χέρι του και τα λοιπά και λέω, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Σε τι ηλικία ήταν αυτό? Να μην ήταν 50. Όχι, εσύ σε τι ηλικία ήσουν? Εγώ ήμουν, πρέπει να ήμουν 23 χρονών. Α, ήσουν 23. Ναι, ήμουν 23 χρονών, ναι. Μια τρυφερή ηλικία. Ναι, μια τρυφερή ηλικία, σίγουρα. Και εντάξει, και πρώτη φορά μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ξέρεις κάτι, πολλά παιδιά της ηλικίας σου θα το μετέφραζαν ότι είναι μία διέξοδος να ξεφύγω από τη μιζέρια που μου έχουν φορέσει ως κολάρο κάποιοι, όσο σκληρό και αν ακούγεται, για να ανέβεις σκαλοπάτια επαγγελματικά και να κάνεις πιο εύκολη τη ζωή τους. Ναι, κατάλαβα, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Μάλιστα, βλέπω εδώ πέρα, είμαστε στον αέρα παρακαλώ, στον αέρα είμαστε. Βλέπω εδώ πέρα περίεργη ιστορία. Όμως η τηλεφωνική γραμμή, το Γιώργο το Σέμο, ο οποίο είναι ο καταγγέλων τραγουδιστής. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες γύρω από σεξουαλικές παρενοχλήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όχι μόνο από γυναίκες, αλλά και από άντρες καλλιτέχνες. Είδαμε προχτές την Έλλη Στάι, είδαμε αρκετές γυναίκες ηθοποιούς να καταγγέλουνε, τραγουδίστριες. Τώρα βλέπουμε ότι και άντρες καταγγέλουν παρενοχλήσεις μέσα στον χώρο εργασίας. Και θα ήθελα να μας πεις λίγο για αυτή την εμπειρία που έζησες, να μας πεις λίγα λόγια για να καταλάβουν οι φίλοι τηλεθετές τι ακριβώς συνέβη τότε με το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου. Κύριε Καράλη, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε, κύριε Καράλη. Εδώ χτυπάτε το τραπέζι 10 ώρες. Ήμαρτον. Πάμε, Γιώργο, σε όπως ακούμε. Ναι, να σου πω για την εμπειρία μου. Βασικά ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν για μένα πάρα πολύ ψηφτό εκείνη τη στιγμή. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα, ντράπηκα, ένιωσα μια προσβολή μεγάλη για μένα. Βρισκόμουν πάνω στην πίστα την ώρα που τραγουδούσα. Έρχεται ο επιχειρηματίας, μου πετάει ό,τι λουλούδια έχει στο μαγαζί μου, το έχει πετάξει. Κάποια στιγμή τελειώνω το πρόγραμμά μου. Κατεβαίνω, πηγαίνω στο καμαρίνι μου, έρχεται κάποιος σερβιτόρος και μου λέει να μου πρότεινε να πάω να γνωρίσω τον επιχειρηματία ή να με κεράσει ένα ποτό και να γνωριστούμε. Όπως και ανέφερα, θα πήγαινε έτσι και αλλιώς να τον ευχαριστήσω για τα λουλούδια που μου στείλε. Μετά κάθομαι, κερνάει το ποτό, γνωριστήκαμε κτλ. Και αρχίζει και βάζει το χέρι του επάνω μου. Το οποίο
Λέω στην αρχή δεν το έδωσα σημασία, λέω μήπως εντάξει, οκ. Okay. Μετά άρχισε και το hype, βέβαια, το μπούτι μου. Και λέω τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Μέσα στον κόσμο, όλα αυτά. Μέσα στον κόσμο, μέσα στο μαγαζί. Ναι, μέσα στο μαγαζί, ναι, στον κόσμο, ναι. Μπροστά σε όλους, δεν τον ένοιαζε. Το είχε βάλει κάτω από την καρέκλα, οπότε ξέρετε, έπιασε το μπούτι μου και το άφησε εκεί. Με ενοχλούσε, λέω θα το πάρει. Κάποια στιγμή άρχισε να τρίβεται το χέρι του πάνω στο μπούτι μου και λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Κάποια στιγμή έκανα κάποιες κινήσεις και τα λοιπά, το πήρε και καπάκι στο επιτόπου, δηλαδή μου πρότεινε και μου βγάλε ένα μάτσο λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, και μου λέει πάρτα και έλα ένα βράδυ μαζί μου. Και λέω μάλλον παρεξηγήσατε κάποια πράγματα, δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα, και σηκώθηκα και έφυγα. Πήγα στο καμαρίνο μου. Σε ξαναενόχλησε μετά ο συγκεκριμένος... Όχι, δεν με ξαναενόχλησε. Εγώ μετά ήταν η επιλογή μου, έφυγα το μαγαζί που δούλευα, γιατί αισθάνθηκα ότι δεν με προστάτευσε κανείς. Γιατί πιστεύω πως είχαν καταλάβει, ότι επιχειρηματίες είχε καταλάβει. Εσείς δουλεύατε εκεί ή τραγουδήσατε σαν guest? Όχι, δούλευα. Γιώργο Σέμα, να σου κάνω και ένα ερώτημα. Έχεις ακούσει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας την έπεφτε και σε άλλους τραγουδιστές και σε άλλα νεαρά αγόρια? Πιστεύω ότι όταν κάποιος το κάνει αυτό, το κάνει και σε άλλους, δεν το κάνει μόνο σε ένα άτομο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είναι ένας επιχειρηματίας πάρα πολύ γνωστός, με πολλά νυχτερινά μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι γιατί το στην αστυνομία πήγες, το κατήγγειλες την παρενόχλησή σου? Όχι, δεν πήγα. Για ποιο λόγο βγαίνεις εσύ όμως μετά από κάποια χρόνια και το λες μετά από κάποια χρόνια? Και δεν το είπες... Ξέρετε κάτι, άνθρωπος που έχει παρενοχληθεί από σεξουαλική παρενόχληση, το κρατάμε μέσα μας. Είναι κακό αυτό. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό να το κρατάμε μέσα μας. Δηλαδή εγώ τόσα χρόνια το κρατούσα μέσα μου και δεν το έλεγα. Γιώργο Σέμου, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, θα θέλαμε αύριο, αν μπορείς, να είσαι εδώ ζωντανά στο στούντιο. Θα προσπαθήσω βέβαια. Ναι, είσαι αύριο στο στούντιο για να δούμε λίγο την υπόθεση, γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή είναι ένα ζήτημα, ένας φάκελος που έχει ανοίξει με σεξουαλική παρενόχληση αρκετών νέων καλλιτεχνών, νέων ανθρώπων, νεαρών αγοριών και κοριτσιών. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε εδώ τη σύνδεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε για διαφημίσεις, πού να σας πάμε να διασκεδάσετε?